Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Μακροχώρη Αλεξάνδρεια 4-2. Έχω μαζί μας τον προπονητή του Μακροχωρίου, τον Γιώργο Απόσογλου. Γιώργο, σήμερα πήρες μια πολύτιμη νίκη με την Αλεξάνδρεια. Για πες μας για το παιχνίδι. Όπως είδατε κι εσείς, έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι από δύο ιστορικές ομάδες για τον ομό μας. Και η Αλεξάνδρεια και το Μακροχώρη έχουν τιμήσει σε επαγγελματικές κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλο βαθμό τώρα το ποδόσφαιρο της Συμμαθίας. Έχουν αναδείξει ποδοσφαιριστές, έχουν αναδείξει ταλέντα και τώρα καλούνται να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα με λίγες ομάδες, πολύ λίγες ομάδες, και πρέπει μέσα από μια διαδικασία 18 αναλόγως και με τα μπαράζ 22 αγώνων να ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο, να παίξουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς σαν ομάδα, σαν Μακροχώρη. Σήμερα πήραμε μια σημαντική νίκη με ένα σκορ, θα έλεγα, το οποίο ειλικρινά πριν την έναξη του αγώνα εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Και την προηγούμενη αγωνιστική ήμασταν αρκετά καλοί. Θα μπορούσαμε και εκεί να πετύχουμε κάποια γκολ παραπάνω. Τα πετύχαμε σήμερα, είμαστε χαρούμενοι, κάναμε μια νίκη και συνεχίζουμε. Γιώργο, δεν ήταν και εύκολο σήμερα και η Αλεξάνδρεια είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι, και μετά την κόκκινη κάρτα που δεχτήκαμε, ήμασταν, θα έλεγα, τυχεροί που καταφέραμε να τελειώσουμε από νωρίς το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγηθήκαμε 4-1 περίπου στο 60 και αμέσως μετά, μόλις άγαμε την κόκκινη κάρτα, και γκολ δεχτήκαμε και πιεστήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν διαφορετική διακύμαση του σκορ μέχρι τη στιγμή της κόκκινης, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να το διαχειριστούμε. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι τα καλύτερα και για σένα και για την ομάδα σου. Να είστε καλά, για όλες τις ομάδες, να είστε καλά. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Μακροχωρίου. Έχω μαζί μας τον Αντώνη Παπατζίκο, τον προπονητή της Αλεξάνδρειας. Αντώνη, σήμερα έχασε ευκαιρίες, αλλά η ομάδα σου έχασε με 4-2 το σκορ. Ναι. Σήμερα δεν πήραμε βαθμολογικά ωφέλη. Θεωρώ ότι η ομάδα μου είχε κάποιες καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είχαμε αρκετά καλή κυκλοφορία, είχαμε φάσεις να κάνουμε γκολ. Δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις σωστά, ώστε να πετύχουμε κάποια παραπάνω τέρματα. Θεωρώ δίκαια την νίκη του Μακροχωρίου. Απλά η έκταση του σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα. Θεωρώ ότι δικαιούμασταν ακόμα ένα γκολ. 1-2 γκολ. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι άλλη ήττα να μην έχεις. Συνεχίζουμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.